Του σχεδιασμού της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ομαλή και οριστική έξοδος από την περίοδο των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018, καθώς και η δημιουργία των συνθήκων εκείνων στο επίπεδο της παραγωγής, της εργασίας, του κοινωνικού κράτους που θα οδηγήσουν στο οριστικό ξεπέρασμα της κρίσης που έφερε τη χώρα και την κοινωνία σε οριακό σημείο. Τα δεδομένα της περίοδου είναι ενθαρρυντικά. Η ελληνική οικονομία τρέχει πλέον με θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και αναμένεται να προσεγγίσει το 2% στο τέλος του 2017. Η ανεργία έχει περιοριστεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και συνεχίζει να βαίνει μειούμενη, γεγονός που αποδεικνύεται από τα συνεχή ρεκόρ 15ετίας στο επίπεδο των νέων προσλήψεων. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις για μία ακόμα χρονιά κινούνται πάνω από το στόχο. Η πορεία των εσόδων μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε βάσιμα ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως και το 2016, να αποδώσουμε το ποσό της υπεραπόδοσης προς τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα επέστρεψε ξανά, έστω σε δοκιμαστικό επίπεδο, στις αγορές χρήματος. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2016 σημείωσαν υψηλό δεκαετίας, ενώ για το 2017 αναμένεται να καταγραφεί περαιτέρω βελτίωση, καθώς ήδη το πρώτο εξάμηνο, δηλαδή πριν ακόμα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, είχαμε εισρωή 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία από άμεσες ξένες επενδύσεις. Τα παραπάνω είναι μονάχα ορισμένα από τα αποτελέσματα μιας θετικής πορείας για την οποία εργαστήκαμε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά, με σχέδιο, με ιεραρχήσεις και με απόλυτο σεβασμό στις θυσίες του ελληνικού λαού. Σήμερα, άλλωστε, που η κυβέρνηση έφτασε στο μέσο της παρούσας θητείας της, είναι εμφανές ότι η εικόνα της χώρας αλλάζει και διαμορφώνεται ένα θετικό momentum που ενισχύει τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Σε αυτό το περιβάλλον θα διεξαχθούν και οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν μετά τα μέσα Οκτωβρίου και στόχος είναι, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα στο Νοέμβριο να έχει κλείσει η πλειονότητα των ζητημάτων, ώστε να ολοκληρωθεί τάχιστα η τρίτη αξιολόγηση. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να περάσω στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τη διαρροή του δεξαμενόπλου Αγία Ζώνη 2. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για την πορεία της απορρίπανσης του Σαρωνικού κόλπου, η οποία προχωρά ταχύτατα στη βάση του μέγιστου δυνατού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων αρχών. Η διαρροή έχει περιοριστεί κατά 99% και το φράγμα που έχει τοποθετηθεί εκμηδενίζει την πιθανότητα εξάπλωσής της. Εντός των επόμενων 30 ημερών θα έχει ολοκληρωθεί η απορρίπανση της θάλασσας και στη συνέχεια το βάρος θα δοθεί στον καθαρισμό βράχων και ακτών που βρίσκονται πέριξ της θαλάσσιας περιοχής. Γίνονται διαρκείς έλεγχοι σχετικά με την καταλληλότητα του νερού και αναμένονται τα σχετικά επιστημονικά πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές. Το δυστύχημα όμως είναι ότι για άλλη μια φορά ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν κατάφερε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Επιχείρησε πριν λίγη ώρα να δημιουργήσει εντυπώσεις με έναν ακόμη επικοινωνιακό κρεσέντο τη στιγμή που βρισκόμαστε στο μέσο των επιχειρήσεων για την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών. Δεν είναι τυχαία η στάση του. Εξάλλου, το ολίσθημα της γλώσσας του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ είναι εξόχως αποκαλυπτικό των ασυνείδητων ιεραρχήσεών του. Τον ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία, είπε, και σήμερα απέδειξε την αλήθεια της δήλωσής του. Σε κάθε περίπτωση, για την κυβέρνηση, πέρα από την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, προέχει και η διερεύνηση της ουσίας μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει εύλογα ερωτηματικά. Συγκεκριμένα, πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες της βύθισης του πλοίου, το οποίο φαίνεται να βυθίστηκε χωρίς προφανή λόγο και με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Επίσης, πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος που στο πλοίο επέβαιναν μόνο δύο άτομα τη στιγμή που το πλήρωμά του, αν δεν κάνω λάθος, έπρεπε να είναι τουλάχιστον 11 άτομα. Από τη δική μας πλευρά θα προχωρήσουμε σε εξονυχιστικούς ελέγχους και θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα αλλά και όλη την αυστηρότητα ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους. Τέλος, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στην Κρήτη. Αρχικά θα βρεθεί στο Ηράκλειο για το Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, στο οποίο θα τοποθετηθεί αύριο Πέμπτη. Συνεχίζοντας έτσι τη διαδικασία διαβούλευσης και σχεδιασμού από κοινού με τις φορείς και τις αρχές κάθε περιφέρειας ανά τη χώρα για τον κοινό εθνικό στόχο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Την Παρασκευή θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα απευθύνει ομιλία στα πλαίσια του Εναρκτήριου Φόρουμ για την Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνέχεια της σχετικής δήλωσης που υπογράφτηκε τον περασμένο Μάιο στη Βαλέτα από 14 κράτη-μέλη.
Πριν περάσουμε στο σκέλος των ερωτήσεων, θέλω να σας ενημερώσω πως από σήμερα επίσης τίθεται σε λειτουργία επίσημος ενημερωτικός ιστότοπος σχετικά με το έργο και τη δραστηριότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Ο ιστότοπος είναι ήδη δημόσια προσβάσιμο στη διεύθυνση government.gov.gr και μετά την ολοκλήρωση του briefing θα ακολουθήσει δελτίο τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες. Σκοπός είναι να αποτελεί εφ' εξής μια απειλή για την ενημέρωση τόσο τη δική σας, αλλά κυρίως για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το έργο και τη δραστηριότητα της εκάστοτε εκλεγμένης κυβέρνησης, κάτι που δυστυχώς δεν τηρήθηκε κατά το παρελθόν, παρόλο που μόνο να ενδυναμώσει μπορεί το δημόσιο διάλογο. Σας ευχαριστώ και να περάσουμε στο σκέλος των ερωτήσεων. Κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα. Θα ήθελα ένα σχόλιο της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Βίζερ, ο οποίος μίλησε όχι μόνο για τον ενδεχόμενο λήψη νέων μέτρων το 18, αλλά και το 19 και το 20, και μάλιστα είπε ότι ακόμα και αν γίνει έξοδος από το μνημόνιο και δεν υπογραφεί νέο δάνειο, οι συνθήκες δημοσιονομικής επιτήρησης της χώρας θα είναι πάρα πολύ αυστηρές, πολύ πιο αυστηρές από ότι υπήρξε η μέθοδος σε άλλες χώρες που βγήκαν από τα προγράμματα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Σε σχέση με το ενδεχόμενο νέων μέτρων, εγώ δεν είδα στην σχετική συνέντευξη του κ. Βίζερ να γίνεται λόγος για μέτρα το 2018. Είδα να γίνεται λόγος για το ζήτημα που όλοι γνωρίζουμε, ότι δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις σε σχέση με την δημοσιονομική πορεία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης από τη μία μεριά, αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την άλλη μεριά. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό έχει επιληθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εφόσον δεν επιβεβαιωθούν πράγμα το οποίο σας λέω ότι είναι μάλλον απίθανο, με δεδομένη την πορεία της ελληνικής οικονομίας ή προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ελληνικών αρχών, τότε θα ακολουθεί η πορεία η οποία έχει συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήδη από τη δεύτερη αξιολόγηση. Επομένως, νομίζω ότι είναι σαν να κρούμε ανοιχτές θύρες αυτή τη στιγμή, αν θέτουμε θέμα νέων μέτρων το 2019-2020. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αντιθέτως, τα πράγματα, όλα αυτά τα ερωτήματα έχουν διευθετηθεί και έχουν κλείσει με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης για το τι μέλη γενέστε εφόσον επιβεβαιωθεί είτε η μία είτε η άλλη πρόβλεψη. Σε ό,τι αφορά την έξοδο από το μνημόνιο, νομίζω ότι από το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών αλλά και των θεσμών υπάρχει βούληση για την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2018. Από εκεί και πέρα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι γνωστό ότι θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και καθώς πορευόμαστε στον Αύγουστο του 2018 για να κλείσουμε τα ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση των δημοσιονομικών στόχων, τους οποίους πρέπει να επιτύχει η ελληνική πλευρά για την περίοδο από το 2019 και έπειτα. Νομίζω επομένως ότι δεν υπάρχει κάτι νέο στην συνέντευξη. Αντιθέτως, αποτελούν όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν, ξαναλέω, κατά τη διάρκεια των τελικών διαπραγματεύσεων για την οριστική έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Κυρία Τσικρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, έγινε γνωστό ότι το δεξαμενόπλιο που μετέβη στην περιοχή που βυθίστηκε το Αγία Ζώνη για την απάντηση μετέφερε ελαφριά καύσιμα και έχουν γίνει και συλλήψεις. Ένα σχόλιο, αν θέλετε να κάνετε από αυτού. Και αν πρόκειται να υπάρξει έτσι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις των αντίστοιχων πλοίων. Κοιτάξτε να δείτε, το δεξαμενόπλιο με βάση τα έγγραφα τα οποία υπήρχαν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είχε το αξιόπλο μέχρι χθες. Από εκεί και πέρα αντικαταστάθηκε από ένα νέο δεξαμενόπλιο το οποίο έχει ενεργή άδεια αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, για το ιστορικό του πλοίου δεν μπορώ να κάνω κάποια δήλωση, θα διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Σε σχέση με το δεύτερο σκέλος, θυμήστε μου ξανά αν υπάρχει νέο θεσμικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα εκ μέρους του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την αδειοδότηση του αξιόπλου των πλοίων με την θεσμική μεταβίβαση της αρμοδιότητας στον Ιωγνώμονα υπό την παρακολούθηση και εποπτεία του ελληνικού δημοσίου
δημοσίου και των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Και από εκεί και πέρα, εξ όσων γνωρίζω, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας επεξεργάζεται σχέδια για την εξυγίανση, την τροποποίηση και τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι όταν θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο πολιτικής, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα προχωρήσει σχετικές ανακοινώσεις. Παρακαλώ, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι ισχύει για την κυβέρνηση. Αυτό που και εσείς είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι οι παραιτήσεις των υπουργών όλων είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του Πρωθυπουργού, ή αυτό που είπε ο κύριος Κουρουκλής προλίγου στη Βουλή, ότι δεν πρόκειται να παραιτηθώ ποτέ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Κουρουκλής τοποθετήθηκε σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε φορά που ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα στην επικαιρότητα, ζητάει και την παρέτηση του αντίστοιχου υπουργού. Μέχρι στιγμής έχει ζητήσει την παρέτηση, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Τόσκα, έχει ζητήσει την παρέτηση του κυρίου Παπά, έχει ζητήσει την παρέτηση του κυρίου Κουρουπλή, έχει ζητήσει την παρέτηση του κυρίου Γαβρόγλου, έχει ζητήσει την παρέτηση του κυρίου Φίλη, και νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση την οποία κάνουμε δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, διότι πλέον κανείς δεν μπαίνει στα σοβαρά τις απαιτήσεις αυτές εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη, οι οποίες γίνονται μέρα παραμέρα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι όλοι οι υπουργοί βρίσκονται στην καθημερινή, περνούν από την καθημερινή κρίση του Πρωθυπουργού και έχουν την εμπιστοσύνη του, την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Από εκεί και πέρα, όταν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάψει τον οποιονδήποτε υπουργό, καθώς αυτή είναι η προνομία που του παρέχει το Σύνταγμα. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Χατζηνικόλας από ντοκουμέντο. Κύριε εκπρόσωπε, την Κυριακή η εφημερίδα μου δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ για μια συνάντηση που είχαν οι κύριοι Σαμαράς, Μητσοτάκης, Στουρνάρας με τον Ινδοκαναδό επιχειρηματία, τον Μπρέμ Γουάτσερ. Στο ρεπορτάζ αναφέρονταν ο λόγος της συνάντησης. Ήταν οι μέρες που και εγώ ήταν η Ανατολική Αττική και η μέρα που ο κ. Μητσοτάκης είχε βάλει ραντεβού στο κέντρο επιχειρήσεων και δεν πήγε λόγω και της δικής σας παρουσίας εκεί. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι το αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Με δεδομένο ότι το δημοσίευμα δεν διαψεύστηκε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία και την ίδια μέρα την Κυριακή δεν δόθηκε ερώτηση στην εκπρόσωπό μας που είχε πάει στην μεγάλη συνέντευξη τύπου του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΔΗ για το σκοπό αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, το ερώτημα για σας είναι αν η κυβέρνηση σκέφτεται να προχωρήσει στην απαγόρευση πώλησης τουλάχιστον των δανείων των πολιτικών κομμάτων σε τέτοια φαντ, υπό την έννοια ότι, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, υπάρχει εύλογες ανησυχίες για δημιουργία δεσμεύσεων έναντι αυτό το φαντ. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικόλα, σε ό,τι αφορά την ουσία του ρεπορτάζ, αυτός ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση. Αντιθέτως, πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πραγματικά δεν κατανοεί κανείς για ποιο λόγο, εφόσον δεν ισχύουν τα όσα δημοσιεύτηκαν, δεν προβαίνει σε σχετική διάψευση του ρεπορτάζ. Πραγματικά προκαλεί εύλογα ερωτηματικά. Είναι έκθετος ο κ. Μητσοτάκης αν άμεσα δεν προχωρήσει σε διάψευση, διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα εννοείται πλέον ότι το ρεπορτάζ είναι ισχυρό και αποτυπώνει πλήρως την αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση, από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης έχει γίνει σαφές σε όλους τους τόνους ότι δεν θα επιτρέψουμε την μεθοδεύσεις, δεν ξέρω εφόσον αυτές δεν διαψεύδονται, προφανώς επιβεβαιώνονται, δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν μεθοδεύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στα αζήτητα τα δάνεια των 210 εκατομμυρίων ευρώ που έχει η Νέα Δημοκρατία και, αν δεν κάνω λάθος, 150 εκατομμύρια ευρώ έχει το ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα δάνεια πρέπει να μας εξηγήσουν και τα δύο αυτά κόμματα με ποιο τρόπο θα αποπληρωθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και φυσικά εννοείται ότι από την δική μας πλευρά θα κάνουμε ό,τι είναι θεσμικά δυνατό, έτσι ώστε τα δάνεια αυτά να μην διαγραφούν, αλλά αντιθέτως να αποπληρωθούν στο ακέραιο, καθώς ο ελληνικός λαός δεν μπορεί πλέον δια της φορολογίας να πληρώνει τα σπασμένα των προηγούμενων 30 ετών. Κύριε Τσακίρη. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω αν δημιουργείται θέμα στην κυβέρνηση μετά την απόσυρση της τροπολογίας από τον κύριο Κοντονή,
που άφηνε παράθυρο για την αναγνώριση της τουρκικής ένωσης Ξάνθης, αν δημιουργεί θέμα για το μέλλον, καθώς υπάρχουν και άλλα επίμαχα νομοσχέδια και τροπολογίες, και αν τελικά θα τη φέρει ξανά στη Βουλή αυτή την τροπολογία. Κύριε Τσακίρη, ακούστε. Πρώτον, η τροπολογία αυτή ρύθμιζε ένα δικονομικό ζήτημα, δεν ήταν μια τροπολογία ουσίας. Αντιθέτως, έδινε τη δυνατότητα στην συγκεκριμένη ένωση να συνεχίσει την δικαστική επιδίωξη αναγνώρισής της στον Άριο Πάγο. Επομένως, δεν υπήρχε ζήτημα ρύθμισης ουσιαστικού θέματος από την τροπολογία, αλλά αντιθέτως έδινε μια δικονομική δυνατότητα στη βάση και των επιταγών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε η χώρα μας να είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό ζήτημα που θέτεται, έχω να κάνω το εξής σχόλιο. Η κυβερνητική συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ δεν έχει τον χαρακτήρα της απόλυτης ιδεολογικής σύγκλησης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε μια σειρά από ζητήματα υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές. Η κυβερνητική αυτή συνεργασία έχει έναν κύριο σκοπό: να οδηγήσει τη χώρα έξω από τα μνημόνια και την Επιτροπή τον Αύγουστο του 2018 και να βοηθήσει έτσι ώστε να μπουν τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη από την περίοδο εκείνη και μετά. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχουν ιδεολογικά ζητήματα στα οποία υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, αυτό το οποίο είναι ορθό είναι τα ζητήματα αυτά να τίθενται στο κοινοβούλιο και να τοποθετούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όχι στη βάση σκοπιμοτήτων αντιπολιτευτικού χαρακτήρα, αλλά αντιθέτως στη βάση ιδεολογικών και πολιτικών συγκλήσεων επί των συγκεκριμένων ζητημάτων. Επομένως, αυτό το οποίο προκύπτει αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Το Πασό και το Ποτάμι, που αρνούνται από ό,τι φαίνεται να ψηφίσουν την τροπολογία, αλλά και η φιλελεύθερη πτέρυγα, αν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει ακόμη κάτι τέτοιο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ζητούν να μην κατατίθενται τροπολογίες οι οποίες δεν έχουν το σύνολο των κυβερνητικών εταίρων, την στήριξη του συνόλου των κυβερνητικών εταίρων. Εδώ πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτική αντίφαση, διότι θα πρέπει να εξηγήσουν αυτά τα κόμματα και στους συνεργαζόμενούς τους στην Ευρώπη, αλλά και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον λόγο για τον οποίο δεν υπερψηφίζουν μια τροπολογία με την οποία στην ουσία συμφωνούν. Για μένα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο βαθμό που είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές και ιδεολογικές συγκλήσεις πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία ωστόσο, ξαναλέω, δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τις κεντρικές κυβερνητικές πολιτικές συμμαχίες που έχουν συγκεκριμένους σκοπούς και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξή τους. Κύριε εκπρόσωπε, αφού δεν μπορείτε να πείσετε τον κυβερνητικό σας εταίρο για το δίκαιο της τροπολογίας, γιατί ενοχλείστε από την αντιπολίτευση η οποία λέει ότι δεν θα ξαναψηφίσει καμία τροπολογία? Εγώ νομίζω, κυρία Καλογεροπούλου, ότι εξήγησα με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, περίεργο το γεγονός ότι μεταξύ ακόμα και κομμάτων που έχουν μια κυβερνητική συμμαχία υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, ιδεολογικές αποκλίσεις, και οι οποίες μπορεί να καλύπτονται από μια πολιτική σύγκληση στα μεγάλα ζητήματα, σε αυτά τα οποία εραρχόνται ως πρώτης της σημασίας. Επομένως, δεν είναι ζήτημα πειθούς, είναι ζήτημα ιδεολογικών καταγωγών, πολιτικών παραδόσεων κλπ. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, αυτός ο οποίος πρέπει να εξηγήσει τη στάση του είναι τα πολιτικά κόμματα εκείνα τα οποία είπαν ότι συμφωνούν με την τροπολογία αλλά δεν θα την ψηφίσουν. Εκεί είναι η μεγάλη αντίφαση. Παρακαλώ. Κύριε Πρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση ο κύριος Τσίπρας να μεταβεί κάποια στιγμή στη Σαλαμίνα? Γιατί μέχρι τώρα θα περίμενε κανείς να βρίσκεται, έστω και συμβολικά, στο πλευρό των κατοίκων, γιατί έχουμε ασχοληθεί όλοι περισσότερο με τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, αλλά το πρόβλημα το μεγάλο υπάρχει στη Σαλαμίνα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς, δίνει κατευθύνσεις και συγκεκριμένες εντολές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Από εκεί και πέρα, εφόσον το πρόγραμμα το επιτρέψει, διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν υποχρεώσεις καθημερινές του Πρωθυπουργού, δεν αποκλείεται να μεταβεί και στη Σαλαμίνα. Ωστόσο, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο επικοινωνιακός χειρισμός μιας συγκεκριμένης υπόθεσης. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι οι αρμόδιες αρχές και όλες οι υπηρεσίες να δράσουν με τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να περιοριστεί η ζημιά και να έχουμε την τάχιστη αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και των ακτών. Νομίζω ότι εκεί θα κριθεί η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και όχι στην επικοινωνιακή διαχείριση
Πράγμα το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρει περισσότερο την αξιωματική αντιπολίτευση. Από τη δικιά μας μεριά, αυτό που μας ενδιαφέρει πάντοτε είναι η ουσία. Και στην ουσία νομίζω ότι έχουν δείξει οι ενέργειες από τη μεριά του Υπουργείου αλλά και όλων των αρμόδιων αρχών ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Παρακαλώ, κύριε Πετρικάρη. Να επανέλθω λίγο στο πρώτο θέμα, στη συνέντευξη του Thomas Wieser στο Insider.gr. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τα όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες από άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως για παράδειγμα τον Επίτροπο Μοσκοβισή, ότι τελειώνουν τα μνημόνια και τα σχετικά. Σας προβληματίζει αυτή η διάσταση απόψεων που φαίνεται να αρχίζει να υπάρχει ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους? Και το λέω αυτό περισσότερο διότι μέχρι τώρα αυτό που φοβόσασταν εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης ήταν η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όχι των Ευρωπαίων. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αποκλίσεις ως προς την ουσία της προσέγγισης. Μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τον τόνο ή το ύφος που χρησιμοποιεί κάθε Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωζώνης αλλά και το σύνολο των θεσμών, όπως προέκυψε και από το τελευταίο Eurogroup, θέλουν μια ταχύτατη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το χρόνο να διαπραγματευτούμε τους όρους εξόδου, οριστικής εξόδου από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Αυτό αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου συζητάμε και αυτό αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται οι δηλώσεις του συνόλου των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Από τη δική μου μεριά, δεν νομίζω ότι ισχύει πως υπάρχουν αποκλίσεις. Ξαναλέω ότι μπορεί να υπάρχει διαφορά ύφους, αλλά όχι διαφορά ουσίας. Παρακαλώ, κύριε Καντώνα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν μπορείτε να δεσμευτείτε κατηγορηματικά για το γεγονός ότι δεν θα κόψετε προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα, και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα ζητήματα αγκάθια για εσάς για την τρίτη αξιολόγηση. Κοιτάξτε να δείτε, η συζήτηση που θα γίνει στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης αφορά τον εξορθολογισμό των κοινωνικών επιδομάτων. Από όσο μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή, ο προϋπολογισμός για τα κοινωνικά επιδόματα δεν πρόκειται να μειωθεί. Από εκεί και πέρα, ο εξορθολογισμός σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μεταφορά ποσών από κάποιο επίδομα σε κάποιο άλλο. Ωστόσο, αυτό ακόμα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και θα έρθει και θα προχωρήσουμε σχετικά όταν ξεκινήσουν και τυπικά οι διαδικασίες για την διαπραγμάτευση της τρίτης αξιολόγησης. Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος ήταν... Ποια είναι για σας τα ζητήματα αγκάθια? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 95 προαπαιτούμενα με βάση την έκθεση συμμόρφωσης που έχουν καταθέσει οι θεσμοί με το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης τον Ιούλιο του 2017. Αυτά τα προαπαιτούμενα έχουν κυρίως τεχνικές δυσκολίες και γι' αυτό το λόγο θα κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και όλα τα Υπουργεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα έχουμε ολοκληρώσει τη μεγάλη τους πλειονότητα εντός του Νοεμβρίου του 2017. Πολιτικές δυσκολίες προφανώς υπάρχουν καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει γίνει σε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι η τρίτη αξιολόγηση παρουσιάζει πολύ μεγάλα προβλήματα. Αντιθέτως, φαίνεται ότι θα μπορέσει να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς δεν τίθεται και ζήτημα δημοσιονομικό. Νομίζω ότι στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συναποφασιστεί, θα έχουμε τη δυνατότητα να την ολοκληρώσουμε πάρα πολύ σύντομα, έτσι ώστε να περάσουμε στην τελική διαπραγμάτευση για την οριστική έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018. Παρακαλώ. Κύριε Κλαβδιάνη. Κύριε εκπρόσωπε, επισημένοντας ότι η προειδοποίηση εντός εισαγωγικών της DC ότι θα καταψηφίσει διατάξεις με τις οποίες συμφωνεί παρόλα αυτά ταυτίζεται με την στάση της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι είχε χλιαρή αντίδραση και τις νεοφιλελεύθερες απόψεις που εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΤ. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να το απαντήσει, είναι ερώτημα το οποίο μάλλον πρέπει να το απαντήσει η DC. Αν η ηγεσία και τα μέλη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης νιώθουν άνετα με την σύμπλευσή τους αντιπολιτευτικά, πολιτικά και ιδεολογικά με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι δικό τους και βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με την πορεία της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και την πορεία κεντροαριστερών δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, που φαίνεται ότι αρχίζουν άλλοτε δειλά, αλλού με πιο ριζικό τρόπο να αμφισβητούν τους βασικούς άξονες των πολιτικών των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την σύσκεψη στην οποία συμμετείχατε χθες στο Υπουργείο Οικονομικών?
αφορούσε η σύσκεψη στην οποία συμμετείχα χθες στο Υπουργείο Οικονομικών μαζί με τον κύριο Τσακαλώτο και με την κυρία Παπανάτσου, και αφορούσε την προκαταρκτική συζήτηση για επεξεργασία πολιτικών κατά πολέμηση του λαθρεμπορίου. Παρακαλώ, κύριε Φασουλά. Κύριε εκπρόσωπε, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πληροφορίες στον τύπο ότι η κυβέρνηση είναι σε συνεννόηση ή έρχεται σε επαφή με την Ουάσιγκτον προκειμένου να επισκεφτεί το επόμενο δίμηνο ο Πρωθυπουργός στην Αμερικανική πρωτεύουσα και να έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο επ' αυτού. Υπάρχει κάτι επίσημο τη δική σας στην πλευρά? Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Συζητήσεις μεταξύ των επιτελείων υπάρχουν. Η διπλωματική διαβλή είναι ανοιχτή. Από εκεί και πέρα, εφόσον αποφασιστεί κάτι, θα ανακοινωθεί επισήμως. Παρακαλώ, κύριε Κεχαγιά. Κύριε εκπρόσωπε, ποιο είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο κατά τη γνώμη της κυβέρνησης πρέπει το Δούνου του να αποφασίσει για την παραμονή του ή όχι στο ελληνικό πρόγραμμα? Το ρωτώ γιατί εφόσον συμμετάσχει κανονικά στη διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης και στη διαπραγμάτευση, μπορεί εν πολλής να καθορίσει και την πορεία της διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που ονομάζεται stand-by arrangement. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε τις σχετικές απαντήσεις και στην φθινοπορεινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που αν δεν κάνω λάθος θα γίνει μέρες από σήμερα. Επισήμως η κυβέρνηση έχει κάποια ενημέρωση? Εγώ δεν και είχα θεωρείται... τέτοια πληροφορία, κυρία Καλογιάννη. Πληροφορίες από το κέντρο του Δουνουτού, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν είχα τέτοια πληροφορία, κυρία Καλογιάννη. Ωραία. Εάν μπορώ να την ολοκληρώσω. Εάν σας ενημερώσουν ότι η κυρία Λαγκάρντ θέλει να έρθει στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του μήνα, θεωρείτε ότι μια τέτοια επίσκεψη θα βοηθούσε στο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης ή θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα? Αν μας ενημερώσουν θα απαντήσουμε τότε. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω με αφορμή την προσφυγή της Νέας Δημοκρατίας στο ΕΣΥΡΟΥ για τις τελευταίες δημοσκοπίες, που φαίνεται ότι δεν είναι αρεστές σε αυτήν. Έκανε μια προσφυγή. Η κυβέρνηση σκέπτεται να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, να αλλάξει τον νόμο? Εν πάση περιπτώσει, το σχόλιο σας. Δεν έχω κανένα σχόλιο. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς βρίσκεται σε δύσκολη θέση, διότι καταραίει το βασικό της, ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο είχε οικοδομήσει το αφήγημά της, που ήταν η διαρκής υποτιθέμενη αύξηση της ψαλίδας μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή πραγματικά νομίζω ότι ολοκληρώνεται το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο η ίδια έχει οδηγήσει τον εαυτό της. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, αξιόσον γνωρίζω. Παρακαλώ. Σήμερα, κύριε εκπρόσωπε, υπήρχε μια συνάντηση στο πρωί βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κουρμπλή και τους άλλους υπουργούς. Εκφράστηκε και εκεί μια δυσφορία σε σχέση με την επικοινωνιακή πολιτική και τακτική που ακολούθησε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ήθελα να σας ρωτήσω, στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρχε κάποια δυσαρέσκεια για τον κύριο Κουρμπλή μετά και τις δηλώσεις του για το αν θα κάνουμε μπάνιο ή δεν θα κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα? Δεν υπάρχει δυσαρέσκεια. Αυτό το οποίο βλέπουμε στο Μαξίμου και αυτό το οποίο βλέπει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ότι γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών. Και νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο θα κριθεί και ο κύριος Κουρουπλής, όπως και όλοι οι υπουργοί κρίνονται στο πραγματικό και όχι στο επικοινωνιακό πεδίο. Παρακαλώ, κύριε. Κύριε εκπρόσωπε, αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, βλέπουμε την ΑΔΔΗ να έχει πάρει θέση μάχης, να προχωρά μάλιστα σε κινητοποιήσεις, και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι και ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, γιατί συνδέεται και με την πορεία βεβαίως της υλοποίησης του προγράμματος και με την αξιολόγηση. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να κάμψει αυτές τις αντιστάσεις ή να πείσει την ΑΔΔΗ και τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσίων υπαλλήλων να συμμετέχουν σε αυτήν την αξιολόγηση? Θα σας πω, κύριε Σβέργκο, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι και η κυρία Γεροβασίλη έχει τοποθετηθεί. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εύλογο να ανησυχούν, διότι στο παρελθόν η αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα συνδέθηκε, και μάλιστα αυτό ήταν η πολιτική την οποία είχε υλοποιήσει, την οποία είχε αποφασίσει και υλοποιήσει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Η αξιολόγηση λοιπόν των υπαλλήλων συνδέθηκε με απολύσεις προσωπικού. Θυμάστε ότι είχε μπει και συγκεκριμένο ποσοστό υπαλλήλων που θα έπρεπε να λάβουν βαθμό κάτω από τη βάση, για να το πούμε έτσι, και οι οποίοι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος ότι θα οδηγηθούν στην απόλυση. Αυτό δεν έχει φτιάξει ένα πεδίο
στο οποίο οι συνενέσεις με τους δημοσίους υπαλλήλους είναι εξαιρετικά εύκολες, αλλά από τη δική μας μεριά διαβεβαιώνουμε ότι η αξιολόγηση την οποία θέλουμε να προωθήσουμε δεν έχει καμία σχέση με μια τιμωρητική διαδικασία, αλλά αντίθετα μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα αλλά και την κοινωνική ανταποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Σε αυτή τη βάση λοιπόν θα προχωρήσουμε σε όσο το δυνατόν πιο συνενετικό διάλογο με τους δημοσίους υπαλλήλους και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε Στεφανόπουλος, από την πρωινή της Νέας Υόρκης. Πρόσφατα ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Στο πρόσωπό του τιμήθηκε για άλλη μια φορά η Ελλάδα. Αυτή την περίοδο το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων συγκλονίζεται. Και μάλλον τα γεγονότα θα είναι πολύ σκληρότερα από αυτά που ζήσαμε το 2005. Όλες οι όμορες χώρες έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται, δεν ξέρουμε, δεν μας έχει ενημερώσει κανείς, εντελώς απούσα. Και η χώρα έχει ιστορικά και θεσμικά δικαιώματα εκεί. Και από ό,τι συμβαίνει, φαίνεται πως θα κριθούν και οι σχέσεις της με την Αίγυπτο, με την Παλαιστίνη και ίσως και με το Ισραήλ. Ναι, δεν έχω σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεσμεύομαι ότι θα ρωτήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα και θα σας απαντήσω σε εύλογο χρόνο. Παρακαλώ, κύριε Μάνη. Κύριε εκπρόσωπο, μιλήσατε στην εισαγωγή σας για ομαλή και οριστική έξοδο από το μνημόνιο. Ο στόχος για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο, χωρίς δηλαδή υπαγωγή σε κάποια πιστολιτική γραμμή στήριξης ή οτιδήποτε άλλο με όρους, παραμένει, τον έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός επίσημα. Νομίζω ότι και ο κύριος Βίζερ, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα στην συνέντευξή του μίλησε για μια έξοδο η οποία δεν θα περιλαμβάνει νέα γραμμή πίστωσης από τον ESM. Ωστόσο, αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρώσουμε τάχιστα την τρίτη αξιολόγηση και από εκεί και πέρα να περάσουμε στη διαπραγμάτευση για την πορεία οριστικής εξόδου από το μνημόνιο, η οποία θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Επομένως, νομίζω ότι το ερώτημα είναι προθύστερο. Αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο είναι να προχωρήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην ολοκλήρωση των ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας και από εκεί και πέρα να έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες για τη μορφή της εξόδου τον Αύγουστο του 2018 με τους εταίρους μας. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Σας είπα, έγινε μια προκαταρκτική συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Όταν υπάρξουν αποφάσεις, θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις. Παρακαλώ, κυρία Τσικρίκα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για την διανομή ημερίσματος, υπάρχουν κάποιες σκέψεις που είναι σε εξέλιξη, έχετε καταλήξει? Σε ποιους τομείς έτσι βλέπετε να μπορεί να διατίθεται το μέρισμα, το υπερπλεώνασμα? Οι τομείς στους οποίους μπορεί να διατεθεί το υπερπλεώνασμα έχουν ξεκαθαριστεί από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών σε σχετική επιστολή του. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα πάλι και αυτό είναι προθύστερο. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, όταν θα έχουμε και τα οριστικά, στοιχεία για την πορεία του προϋπολογισμού, θα μπορέσουμε να προβούμε και σε σχετικές ανακοινώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθήσατε τις δηλώσεις του κυβερνητικού.